παρουσιάστε. Άρμ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις αναψυχής εστιατορίων και μαγειρίων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων αποτελεί δωρεά του κυρίου Πάνου Κυριακόπουλου, γιου του πρώην διοικητή της Σχολής Ευελπίδων Όθωνα Κυριακόπουλου, ο οποίος συμμετείχε στη θεμελίωση των νέων εγκαταστάσεων την περίοδο διοίκησεώς του από το 1971 έως το 1973. Τις ανακαινισμένες κτηριακές εγκαταστάσεις αίθουσας εντευκτηρίου, εστιατορίων και μαγειρίων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Κεφαλογιάννη και τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη. Η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων αποτελεί δωρεά του Πάνου Κυριακόπουλου, ιού του πρώην διοικητή της Σχολής Ευελπίδων Όθωνα Κυριακόπουλου. Σήμερα γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της συνολικής δυνατότητας διαβίωσης και εκπαίδευσης των Ευελπίδων. Η δωρεά του κυρίου Πάνου Κυριακόπουλου, γιου στρατηγού ιερολοχίτη, του στρατηγού Όθωνα Κυριακόπουλου, πρώην διοικητή της σχολής, αποτελεί απόδειξη του διαχρονικού πνεύματος πατριωτισμού, της αναγνώρισης του απαραίτητου ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει το εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι ο θεσμός ο οποίος εγγυάται την ασφάλεια στους πολίτες 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα δε στελέχη τους είναι έτοιμα να προασπίσουν με τη ζωή τους κάθε σπιθαμή της Ελλάδας. Πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι και η πολιτική προστασία βασίζεται στις ένοπλες δυνάμεις. Σε κάθε μέτρηση δημοσκόπηση είναι ο θεσμός με τον υψηλότερο δίκτυο εμπιστοσύνης συγκριτικά με όλους τους άλλους. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε. Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των υποδομών και της διαβίωσης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων έγιναν εδώ σήμερα στη Βάρη από τον Δωρητή Πάνο Κυριακόπουλο στην τελετή εγγενείων των ανανεωμένων εγκαταστάσεων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Κεφαλογιάννη και της ηγεσίας του Ελληνικού Στρατού. Είναι για τα χρόνια που ήταν ο πατέρας διοικητής. Και έχει μέσα ημερήσεις συνταγές δικές του. Θα πρέπει να επισημάνω ότι η ευεργεσία προς την πατρίδα και ιδιαίτερα προς τις ένοπλες δυνάμεις περιβάλλει τον ευεργέτη με περισσότερη τιμή και τον καταξιώνει στη συνείδηση όλων όσοι ωφελούνται από την πράξη του και ταυτόχρονα αναδεικνύει την αξία της αλληλεγγύης και της υποστήριξης. Εμείς ως σχολή ευχαριστούμε τον κύριο Πάνο Κυριακόπουλο για την ευγενική του προσφορά. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα φίλο και αρρωγό στις προσπάθειές μας και υποσχόμαστε τα αγαθά που μας έχει δωρήσει να τα χαρούν και οι επόμενες γενναίες των Ευελπίδων. Η απόδοση των νέων εγκαταστάσεων για χρήση από τους σπουδαστές σχολής σηματοδοτεί την άμεση αναβάθμιση των συνθήκων διαβίωσης των μελλοντικών ηγητωρών του Ελληνικού Στρατού. Επιλογή Αθέμης Τετάρτης, Βαλιάκας Δημήτριος. Παράλληλα, θα εξυπηρετήσει και στη φιλοξενία ομάδων εργασίας και ανταλλαγής απόψεων σε χώρο κατά πολύ καλύτερο από τους αντίστοιχους που διαθέτουν φημισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι Ευέλπιδες. Στην τελετή εγγενείων, της οποίας προηγήθηκε ξενάγηση του Υπουργού Σχολή, παραβρέθηκαν επίσης ο διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, ο διοικητής ΑΣΔΙΣ, αντιστράτηγος Γιώργιος Κωστίδης, ο επιτελάρχης ΓΕΣ, αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο διοικητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος και μέλη του διδακτικού προσωπικού. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Γάλλου ομολόγου του Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου η επίσημη τελετή καθέλκυσης της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI κλάσης Κίμων στα ναυπηγεία της Λωριάν στη Γαλλία. Περισσότερα για αυτό το θέμα έχει ο δημοσιογράφος Γιώργος Ευγενίδης. Γιώργο.
Καλημέρα, Χρήσα. Η πρώτη φρεγάτα Μπελαρά, όπως μάθαμε να τις λέμε πλέον όλοι, με το όνομα Κίμων, θα πέσει στο νερό σε μια σημαντική στιγμή για το πολεμικό μας ναυτικό την ερχόμενη Τετάρτη στις 4 του μήνα. Είναι η επίσημη τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας που θα γίνει στα ναυπηγεία της πόλης Λοριάν στην Γαλλία, όπου την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας. Θα έχει στο πλευρό του και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον κύριο Γιάννη Δρυμούση. Από γαλλικής πλευράς θα είναι και ο κύριος Σεμπαστιάν Λεκορνή, ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας, με τον οποίο ο κύριος Δένδιας θα έχει και συνάντηση. Πρέπει να σου πω ότι πρόσκληση έχει απευθυνθεί και στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την εκεί παρουσία του. Έχει ενδιαφέρον το χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει η Naval Group, διότι μιλάμε για άμεσες παραδόσεις. Οι πρώτες δύο φρεγάτες θα παραδοθούν το 2025, μεταξύ των οποίων και ο Κίμων, και η τρίτη έρχεται το 2026. Είναι ευρύτερα μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τις ένοπλες δυνάμεις μας, διότι έρχεται μετά την ενσωμάτωση των σμήνων της πολεμικής μας αεροπορίας των Ραφάλ, μετά την προοδευτική αναβάθμιση των F-16 και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα μαχητικά 5ης γενιάς F-35. Συνεπώς, μετά την πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό περνά στην επόμενη γενιά, κάτι το οποίο ευρύτερα σημαίνει την θωράκιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και γενικότερα της χώρας μας έναντι οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής δια του εξυγχρονισμού κρίσιμων υποδομών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώθηκε στο κλειστό γήπεδο ΜΕΤΣ υπό την αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η δράση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη των αλεξιπτωτιστών Θεόδωρου Παντελάκη, Κωνσταντίνου Μελιγκόνη και Παναγιώτη Συριανού, που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, καθώς και στα 30 χρόνια μνήμης του αλεξιπτωτιστή Δημήτρη Βλών. Λεπτά αρκούν για να χαρίσουμε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προσκάλεσε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και όσους πολίτες το επιθυμούσαν, να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε στο κλειστό γήπεδο ΜΕΤΣ την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την τόσο σπουδαία και ανιδιοτελή πράξη αγάπης, συνέβαλε επίσης ο Σύλλογος Παλέμαχων Αθλητών Καλαθοσφαίρησης Ελλάδος, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων εκείνων που με πίστη και αυταπάρνηση προς την πατρίδα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Η προσέλευση των εθελοντών ήταν άμεση και ιδιαίτερα σημαντική, με την τελική καταμέτρηση να αριθμεί 271 φιάλες αίματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη ήταν η συμμετοχή του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, όπως και εκείνη των σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα υγείας, καθώς και να παρακολουθήσουν αγώνες επίδειξης αθλητών του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων. Η μεγάλη επιτυχία της εθελοντικής αιμοδοσίας ανέδειξε για μία ακόμη φορά τον πολυδιάστατο κοινωνικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες θα δίνουν βροντερό παρόν σε όσους το έχουν ανάγκη. Το επάγγελμα του στρατιωτικού είναι μια κατεύθυνση ζωής και οι νέοι και νέες σκέπτονται από νωρίς αν θα το ακολουθήσουν ή όχι. Στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσοι διατηρούν ένα τέτοιο ενδιαφέρον ή και περιέργεια για τις ένοπλες δυνάμεις, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τους εκπροσώπους των παραγωγικών σχολών και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με μια οικογένεια που σε λίγα χρόνια ίσως και να αποτελούν μέλη της. Η πρώτη ενότητα που συναντούσε ο επισκέπτης μπαίνοντας στο φετινό περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν οι 8 παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Το περίπτερο 1 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας άνοιξε τις πύλες του, προσφέροντας για 9 ημέρες στους επισκέπτες την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας και πλήθος διαδραστικών θεμάτων.
νέα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους ενημέρωναν αξιωματικοί που υπηρετούν ως εκπαιδευτές στις σχολές, αλλά και δόκιμοι και σπουδαστές των μεγαλύτερων ετών κάθε παραγωγικής σχολής. Έχουμε δημιουργήσει ένα βίντεο 4 ενοτήτων, μέσω των οποίων δίνουμε αρκετές πληροφορίες αναφορικά με την ιστορική αναδρομή της σχολής, τις εγκαταστάσεις αυτής και την διαβίωσή της αυτήν, αλλά και πληροφορίες για την ακαδημαϊκή κυρίως και στρατιωτική εκπαίδευση, πληροφορίες που ζητάει συνήθως ο κόσμος που έρχεται εδώ. Με λένε Μάρκο, με ενημέρωσαν για τη σχολή Κάρων, για τους μηχανικούς. Απαντήσαν σε ερωτήσεις πάρα πολύ διεξοδικά και είδαμε ένα βίντεο ενημερωτικό και κατατοπιστικό για τις υποειδικότητες της σχολής Ικάρων συγκεκριμένα που ενδιαφερόταν ο μικρός. Εκπροσωπώ τη σχολή αξιωματικών νοσηλευτικής. Πρόκειται για την μοναδική στο είδος σε όλη την Ευρώπη. Μέσα από τα βίντεο που είχαν ετοιμάσει τα αρμόδια τμήματα των σχολών, οι ενδιαφερόμενοι ερχόταν ουσιαστικά σε μια πρώτη επαφή με την ιστορία της κάθε σχολής. Έπειτα τους εισήγαγαν στην εκπαίδευση που απαιτεί, τα χρόνια φοίτησης στην κάθε μια, αλλά και στα νέα μέσα που διαρκώς εντάσσονται στο στράτευμα. Επειδή εκπαιδεύονται οι πτάμενοι σε νέα αεροσκάφη, με νέους τεχνολογικά εξελιγμένους εξομοιωτές, σε νέα συστήματα, αυτό που επιτυγχάνεται είναι η πιο ομαλή μετάβαση από το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο επιχειρησιακό, παύλα τακτικό περιβάλλον πλέον. Μας ρωτάνε γενικά πώς είναι να είσαι μέσα σε μια στρατιωτική σχολή. Με την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας στο περίπτερο, είχαν στη συνέχεια και τη δυνατότητα να πάρουν μια πιο αληθινή γεύση από το συγκεκριμένο όπλο που τους ενδιαφέρει για το μέλλον τους. Περάσαμε από την Ευελπίδων. Τα παιδιά ήταν πολύ εξυπηρετικά και μας κάλυψαν σε ό,τι απορία είχαμε. Περισσότερο στρατιωτικισμένα είμαστε. Σκέψεις που κάνεις για το μέλλον σου. Στρατιωτικές σχολές, τώρα η Ξηράς ή η αεροπορία. Θα τον παρότρινα να μπει στη σχολή μας και να ακολουθήσει μαζί με την οικογένεια του ναυτικού το δικό μας ταξίδι. Το χρονικό διάστημα που διεξαγόταν η έκθεση αποτελεί και μία από τις σημαντικότερες περιόδους για τις σχολές, αφού τότε εισάγονται οι επιτυχόντες και ξεκινά αμέσως η βασική εκπαίδευση. Την παρούσα χρονική περίοδο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η κατάταξη των πρωτοετών ευέλπιδων και κύριο έργο της σχολής αποτελεί η ομαλή ενσωμάτωσή τους στο στρατιωτικό περιβάλλον. Οι σημερινοί μαθητές γυμνασίου και λυκείου είναι οι μελλοντικοί στρατιωτικοί ιατροί και ψυχολόγοι, οι αυριανοί υπτάμενοι και τεχνικοί αεροσκαφών, τα στελέχη του στρατού Ξηράς και τα μελλοντικά πληρώματα του στόλου του πολεμικού ναυτικού. Επιτελούν τεράστιο έργο για το κοινωνικό σύνολο, διασώζοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες ζωές που βρίσκονται σε κίνδυνο. Είτε στη θάλασσα, είτε στο πλαίσιο αεροδιακομιδών, στείνοντας αερογέφυρα ζωής με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο λόγος για τα πληρώματα της 384 μοίρας έρευνας και διάσωσης της πολεμικής αεροπορίας που πετάνε με τα ελικόπτερα Super Puma. Άγχος, σίγουρα. Όμως στο τέλος, όταν έχει εκτελεστεί η αποστολή με επιτυχία, πραγματικά νιώθεις μέσα σου ολοκληρωμένος, νιώθεις μια ευχαρίστηση, μια εφορία. Έτοιμοι για διάσωση ζώων μέρα και νύχτα. Τα πληρώματα των Super Puma της πολεμικής αεροπορίας είναι οι άνθρωποι που καλούνται να επέμβουν όταν το κάθε λεπτό μετράει σε αποστολές έρευνας και διάσωσης. Προσφορά είναι κάτι που σε γεμίζει περισσότερο από το κομμάτι το ότι μας αρέσει πάρα πολύ να πετάμε. Ότι σώζεις έναν άνθρωπο από εκεί που αντικειμενικά δεν υπάρχει κάποιος άλλος να τον σώσει. Το προσωπικό που υποστηρίζει τις πτήσεις, έτσι ώστε να δίνουμε βοήθεια στα ελικόπτερα μέρα και νύχτα,
και ιδίως όταν υπάρχει κάποια βλάβη που γίνεται αλλαγή από τη μητρική μονάδα αργά τη νύχτα, έρχεται αεροσκάφος με ανταλλακτικά και τεχνικούς, έτσι ώστε να έχουμε τα ελικόπτερά μας όλο το 24ωρο σε ετοιμότητα. Βρεθήκαμε στο αεροπορικό απόσπασμα Ρόδου, στο αεροδρόμιο Μαριτσόν, όπου συναντήσαμε τα πληρώματα ετοιμότητας της 384 μοίρας έρευνας και διάσωσης. Οι αποστολές που εκτελεί το ελικόπτερο εδώ πέρα, ως επιτοπλίστων, είναι αρδιακομιδές, αλλά δεν πάβει να είμαστε πάντα σε γρήγορση για τον κύριο ρόλο μας, που είναι η έρευνα και διάσωση. Τα Super Puma της πολεμικής αεροπορίας μαζί με τα πληρώματά τους είναι οι φύλακες άγγελοι του Ανατολικού Αιγαίου. Καθημερινά και 24 ώρες το 24ωρο, μέρα και νύχτα, είναι έτοιμα για την ανάληψη αποστολών αεροδιακομιδών αλλά και έρευνας και διάσωσης, παρέχοντας τεράστιες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Κάθε αποστολή είναι διαφορετική, οι κερκές είναι διαφορετικές. Το μέρος που θα εξυπηρετήσουμε είναι πάντα διαφορετικό, είτε σε χαράδρα είτε σε θάλασσα. Όμως, όταν οι επιχειρήσεις γίνονται στο Αιγαίο, τις περισσότερες φορές οι συνθήκες απέχουν μακράν από το να χαρακτηριστούν ιδανικές. Όμως τα Super Puma δεν τους έχουν προδώσει ποτέ. Αυτό που έχουμε σαν πρόβλημα ως επιτοπλίστων είναι ο καιρός. Ο καιρός είναι αυτός και η νύχτα, δευτερεύον. Αν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε την αποστολή μας γρήγορα και αποτελεσματικά. Στη φάση περισυλλογής ενός ναυαγού, το ελικόπτερο έρχεται σε όρεση πάνω από τα κύματα. Όταν λοιπόν βρεθούμε στο σημείο που πρέπει να εξυπηρετήσουμε, ρόλος μου είναι με ασφαλή τρόπο να γίνει καταβίβαση με χρήση βαλού του διασωστικού προσωπικού, έτσι ώστε να γίνει περισυλλογή και η αναβίβαση αυτού στην καμπίνα για να συνεχίσουμε την αποστολή μας. Το κοινωνικό έργο πάντα είναι πολύ σημαντικό και πάντα σε κάνει πολύ περήφανο όταν μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, είτε αυτός είναι ασθενής από ένα απομονωμένο νησί, είτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει distress στη θάλασσα. Οπότε πάντα μετά το πέρας μιας επιτυχημένης αποστολής υπάρχει μια περηφάνεια και μια χαρά σε όλους μας. Στην Ξάνθη διοργανώθηκε μια επίδειξη με στόχο να καταγραφούν οι δυνατότητες του μηχανικού και συγκεκριμένα στη διέλευση υδάτινου κολλήματος με τη βοήθεια πλωτών γεφυρών. Εκεί βρέθηκαν και οι νέοι ανθιπολοχαγοί τάξεως 2022, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το εύρος της αποστολής του όπλου του μηχανικού. Στρατόπεδο Βόγδου στην Ξάνθη, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του μηχανικού του ΔΣ Σώματος Στρατού, πραγματοποιήθηκε επίδειξη για τους νέους ανθιπολοχαγούς τάξεως 2022 με σκοπό την προσομοίωση διάβασης υδάτινου κολλήματος υπό την πίεση εχθρικών πυρών. Αυτά που θα δείτε σήμερα είναι μια πολύ μικρή προσομοίωση της διάβασης υδάτινου κολλήματος, μια δύσκολη επιχείρηση που εμπλέκει το σύνολο των όπλων ελιγμού αλλά και υποστήριξης μάχης. Τα φύλλα πυρά του πυροβολικού έναντι των εχθρικών δυνάμεων σηματοδοτούν την έναρξη της επίδειξης. Ακολουθεί η πλεύση και η εκτέλεση πυρών από ταχύπλοο σκάφος, κατασκευασμένο από ελαφριά τακτική σχεδία, γεγονός που το καθιστά το καταλληλότερο σκάφος για πλεύση σε ποτάμιες γραμμές. Η ίδια σχεδία χρησιμοποιήθηκε και για τη μεταφορά οχήματος αναγνωρίσεων εντός υδάτινου κολλήματος. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή βέβαια ήταν και η συναρμολόγηση της πλωτής γέφυρας Ρίμπον. Στα πλαίσια της άσκησης TAMS Δημόκριτος 2023 κατασκευάστηκε μία γέφυρα Ρίμπον χρησιμοποιώντας μία συλλογή μήκους 81 μέτρων με σκοπό την διέλευση μεραρχιακών φορτίων στην απέναντι όχθη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μία δημιουργία κατασκευής. Παράλληλα,
διεξήχθηκε η επίδειξη βαρέως τεχνικού υλικού και μέσων της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας ως επιστέγασμα της εκπαίδευσης των αθυνοπολογαγών όλων των όπλων και σωμάτων στα σχολεία εφαρμογής πριν στελεχώσουν τις μονάδες εκστρατείας. Η έναξη των επεισοδίων έγινε με την έλξη άρματος Λέω 2 Α4 από δύο άρματα Λέω 2 Α4. Ακολούθησε η ανύψωση τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού 113 Α1 από άρμα περισυλλογής. Με το πέρας της επίδειξης, οι νέοι ανθυπολοχαγοί είχαν μία πρώτη τάξη ως εμπειρία σχετικά με τις δυνατότητες των μέσων και του εξοπλισμού που σύντομα θα κληθούν να αξιοποιήσουν. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και το πνεύμα του νικητή είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το προσωπικό του 6ου Ειδικού Τμήματος Εθνοφυλακής στην Ίσο Ρόδο. Ανά πάσα στιγμή διατηρούν ικανότητα ταχείας επέμβασης σε οποιοδήποτε τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Νήσου Ρόδου. Η αποστολή της μονάδος είναι ειδική. Και αυτά που πρέπει να γίνουν από τους άντρες της μονάδας είναι πολύ εξειδικευμένα και συγκεκριμένα. Είναι εκπαιδευμένοι να δρουν στο υγρό στοιχείο. Κάτω από τη σκιά τους καλύπτουν ολόκληρο το νότιο τμήμα των Δωδεκανήσων. Οι καρχαρίες του Αιγαίου, τα στελέχη και οι καταδρομής του 6ου Ειδικού Τμήματος Εθνοφυλακής στην Ίσο Ρόδο αποτελούν την νοτιοανατολικότερη και πιο προωθημένη επίλεκτη μονάδα ειδικών δυνάμεων. Η αποστολή της μονάδος θεωρείται δυτή, δηλαδή οι αποστολές που δίνεται να λάβει μονάδα βρίσκονται και εντός του φάσματος των ειδικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης μπορεί να συμμετάσχει και σε υφιστάμενα σχέδια ανακατάληψης και προκατάληψης νήσου. Ο λόγος πλωτών του 6ου ΕΤΕΘ με τα σκάφη που διαθέτει παρέχει την ικανότητα ταχείας αντίδρασης σε τμήματα ειδικών επιχειρήσεων στον ευρύτερο τομέα ευθύνης της Νήσου Ρόδου. Κυρίως οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν οι μονάδες ειδικών επιχειρήσεων απευθύνονται στο νυχτερινό περιβάλλον. Ωστόσο, η εκπαίδευση γίνεται αρχικά κατά τη διάρκεια της ημέρας προκειμένου να αποκτηθεί εξοικείωση των μέσων και των υλικών. Η δράση των αμφίβιων καταδρομέων επεκτείνεται σε οποιοδήποτε σημείο μέρα και νύχτα με ταχεία ανάπτυξη με ταχύπλοα σκάφη που εξασφαλίζουν κίνηση με υψηλή ταχύτητα στο υγρό στοιχείο. Είναι εκπαιδευμένοι για δράση τόσο σε ξηρά όσο και σε θάλασσα. Κάτι που με τη σειρά του απαιτεί υψηλή εξειδίκευση σε πολλαπλά αντικείμενα. Το επίπεδο του προσωπικού εκτιμάται ότι είναι πολύ ψηλό. Παρόλο που υπάρχουν νέα πρόσωπα πλέον στις τάξεις των μονάδων των ΕΤΕΘ, η διοίκηση καθώς και η ιεραρχία φροντίζει να υπάρχει ένα δομημένο και περιεκτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που απαιτούν να καλύπτουν οι άντρες των ειδικών επιχειρήσεων. Έχοντας αποδώσει μεγάλο φόρο αίματος υπέρ της Ελλάδας με συμμετοχή στις σημαντικότερες πολεμικές επιχειρήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στην επιχείρηση Νίκη 74 στην Κύπρο, η σημερινή αμφίβη καταδρομής του 6ου ΕΤΕΘ είναι οι συνεχιστές της θρυλικής Α μοίρας αμφίβιο καταδρομών και θεματοφύλακες της μνήμης όσων θυσιάστηκαν, αλλά ταυτόχρονα και επάξιες συνεχιστές του έργου τους. Από τη Ρόδο που βρίσκονταν ανεπτυγμένοι, στέλνουν προς όλους τους Έλληνες το μήνυμα της ισχυρής αποτροπής. Στην απελευθέρωση της Ξάνθης τον Οκτώβριο του 1919 αναφέρεται το βίντεο του Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Στις 4 Οκτωβρίου του 1919, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε δεύτερη φορά την Ξάνθη, η οποία ενσωματώθηκε οριστικά πλέον στον εθνικό κορμό. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1919,
Το ανώτατο συμμαχικό συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση ολόκληρης της Θράκης στην Ελλάδα, ενώ στην Βουλγαρία παραχωρηθήκε έξοδος στο Αιγαίο. Τη συμμαχική απόφαση ανέλαβε να υλοποιήσει ο Γάλλος στρατηγός Φρανσέντε Σπερέ, αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων στο μακεδονικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Ντεσπρέ διέταξε τότε το στρατηγό Σάρλ Σαρμπί να εποπτεύσει με τις δυνάμεις του την είσοδο των ελληνικών δυνάμεων στη Θράκη με πρώτο σταθμό την Ξάνθη. Ήδη οι βουλγαρικές αρχές είχαν αρχίσει να αποχωρούν από την περιοχή, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του βουλγαρικού πληθυσμού της Δυτικής Θράκης, προβαίνοντας σε ένα εκτεταμένο πλιάτσικο, όπως έγραφε ο τύπος της εποχής. Το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου του 1919, ένα τάγμα πεζικού και μια ημιλαρχία υπηκού της 9ης Μεραρχίας Πεζικού με επικεφαλής τον ταγματάρχη Μπενούκα, είχε στρατοπεδεύσει στα περίχωρα της Ξάνθης, αναμένοντας την επίσημη παράδοση της πόλης την επομένη. Στις 11 το πρωί της 4ης Οκτωβρίου, αφήχθη στην πόλη η ειδική αμαξοστοιχεία στην οποία επέβαινε ο μέραρχος υποστράτηγος Γεώργιος Λεωναρδόπουλος μαζί με το επιτελείο του. Με την άφιξη του υποστρατήγου Λεωναρδόπουλου άρχισε ταυτόχρονα και η είσοδος του ελληνικού στρατού στην Ξάνθη. Στην προσφώνησή του, ο υποστράτηγος Λεωναρδόπουλος τόνισε ότι ο ελληνικός στρατός ήρθε στη Θράκη ως ελευθερωτής και επιδίωξή του είναι να εξασφαλίσει την τάξη, τη ζωή και την περιουσία όλων των κατοίκων της περιοχής, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας και θρησκεύματος. Στη συνέχεια, ο υποστράτηγος Λεωναρδόπουλος μετέβη στο Δημαρχείο της Ξάνθης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρώην δήμαρχος Ταρίφ Εφέντης, καθώς ο Βούλγαρος δήμαρχος είχε αποχωρήσει, συναποκομίζων τα έπιπλα ουκολίγων ξανθιωτών. Την επομένη, 5 Οκτωβρίου του 1919, οι γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις αναχώρησαν με προορισμό την Γιουμουλτζίνα, Κομωτινή, και αντικαταστάθηκαν εξ ολοκλήρου από τον ελληνικό στρατό. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.